τεχνολογία, είναι οδηγία. Τώρα επιχειρούν να μπουν στο ευρωπαϊκό άρμα, στο MGSC. Πείτε κι εσείς. Να μπούμε κι εμείς στο άρμα το ευρωπαϊκό. Χώρες που κάνουν συνέργειες για να έχουν και οι ίδιες δυνατότητα να βγάλουν εξοπλιστικά και να βγάλουν κάποια ανταλλακτικά. Πρόταση για την ελληνική βιομηχανία. Την έχω εδώ γιατί θα καθυστερήσουμε και δεν θέλω να φάω και χρόνο περισσότερο. Γραπτή κι αυτή. Της αφήνουμε γραπτές προτάσεις. Και δεν είναι δική μας πρόταση. Ακούστε, ακούστε. Την έκανε ο πρόεδρος του Δυτικού Συμβουλίου του ΣΕΠΚΙ, ο Τάσος Ροζολής. Στη Βουλή. Την ξανακαταθέτω. Αυτός είναι ο μπούσουλας που θα λειτουργήσει όλη η Βουλή. Και βάζουμε και εμείς τις δικές μας προτάσεις μέσα για να τις πάρετε, να τις έχετε για να ξέρετε ότι τουλάχιστον εμείς δεν είμαστε λακκόμοι που θα πάμε να κάνουμε αντιπολίτευση. Το κοινά τώρα συνεδριάζουν να κάνουν. Για να καταλάβετε τη λογική ενός κόμματος. Μέχρι χθες υπέρ, ξαφνικά βλέποντας ότι κάτι δεν πάει καλά, θα αποφασίσουν τώρα τι θα κάνουν. Εμείς έχουμε σταθερή γραμμή, σταθερό δρόμο, σταθερό οδηγό, σταθερή πυψίδα, το εθνικό συμφέρον της Ελλάδος, πατρίδας και του ελληνισμού. Τελεία παύλα. Όδοη πρόταση. Ο φθηνός τρόπος να πάρει η Ελλάδα το Αιγαίο το πάρει το χέρι, αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ, τα καταθέτω και στα πρακτικά είναι οι ψευδοδορυφόροι. Ψευδοδορυφόροι λέγονται. Έτσι. Θα τα καταθέσω εδώ, θα δείτε, είναι έτοιμα μελέτη και αυτή η μελέτη εδώ για να μην σας δω χρόνο. Είναι χρήσιμη ακόμα και για την κάλυψη πολιτικών αναγκών. Οι ψευδοδορυφόροι, φθηνοί. Δούλεψε η ομάδα υπερογνωμών της ελληνικής λύσης, κύριε Υπουργέ. Κάναμε ολόκληρη μελέτη πάμφθηνη, τα ξέρει ο Νάπος αυτά τα πράγματα, χωρίς να έχει τεράστια δυνατότητα ελέγχου του εναρίου σου χώρου, χωρίς να έχει προβλήματα. Και θα πω και κάτι στον Πρωθυπουργό για να το ακούσει. Διαστημικό πρόγραμμα της Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός 22/3/22 πήρε επιστολή από τον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας για την πρόοδο της κυβερνοασφάλειας, στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα. Αδικαιολόγητη η καθυστέρηση, λέει ο συγκεκριμένος διευθυντής. Κυβερνοασφάλεια είναι το μέλλον και ο πόλεμος. Κυβερνοασφάλεια είναι το μέλλον ως κράτους. Και καθυστερεί πάλι η Νέα Δημοκρατία, και τον κύριο Κυαλακάκη μας λέει για τα ψηφιακά. Ορίστε, 200 εκατομμύρια ιστορία είναι αυτή. Γιατί καθυστερείτε. Θα χάσουμε 200 εκατομμύρια. Ας το δει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Κρούω κόκκινα κινδύνου. Κυβερνοασφάλεια σε έναν ερχόμενο πόλεμο είναι το Α και το Ω. Και θα σας πω τώρα ποια είναι η διαφορά της Ελλάδας και της Τουρκίας. Πέρα από ότι είναι ο επιτίδιος ουδέτερος στην Τουρκία και η Ελλάδα είναι ο χρήσιμος ηλίθιος. Πέρα από το γεγονός ότι η Τουρκία, κύριε Δάντια μου, εδώ και καιρό λέτε πολλοί από εσάς, καταραίει, θα πεθάνει, θα ψοφήσουν οι Τούρκοι, θα πεθάνουν, συγγνώμη την έκφραση, αλλά έτσι λένε στα κανάλια σας. Θα πεθάνουν, πεινάνε, αυτό δεν έχουν νερό, δεν έχουν λάδι, δεν έχουν τυρί. Σας διαβάζω λοιπόν το σχέδιο Ερντογάν των τελευταίων 15 ετών. Η Τουρκία το 2025 δυστυχώς για μας θα διαθέτει 10.000 χιλιόμετρα γραμμών υψηλής ταχύτητας τρένου. Το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ευρώπη. Η Τουρκία κατασκευάζει σιδηροδρομικές γραμμές. Το νέο αεροδρόμιο του Τριπόλεως με 6 διαδρόμους απογείωσης προσγείωσης. Το μεγαλύτερο στον κόσμο όταν λαοκριθεί το 28. Η Τουρκία κατασκευάζει νέες γέφυρες στο Βόσπορο, μεγαλύτερες στον κόσμο. Τη μοναδική υποθαλάσσια σύραγγα των επιπέδων με το μετρό να αγγιάζει το 23. Η Τουρκία θα έχει 3 περιοδικούς σταθμούς, ακούγει Σινόπη και Γνάτα. Αγωγότανα, μεταφέρει αζέρικο φυσικό αέριο και όλα αυτά τα έκανε η Τουρκία. Κατασκευάζει 4 υπερσύγχρονα νοσοκομιακά συγκροτήματα. Ακούστε τι κάνει. Ο ιατρικός τουρισμός στην Τουρκία είναι 2-5 εκατομμυρίων ατόμων το χρόνο. Γιατροί είστε πολλοί εδώ μέσα. Έχουν ιατρικό τουρισμό που πηγαίνουν εκεί και κάνουν επεμβάσεις και αφήνουν τα λεφτά τους. Δημιουργήθηκαν κέντρα ανάπτυξης παραγωγής ιατρικής τεχνολογίας, φαρμακευτικών ειδών. Αυτό που σας λέμε εμείς εδώ και 3 χρόνια. Σας τα λέμε 3 χρόνια αυτά. Δυστυχώς δεν ακούτε. Και δυστυχώς αυτοί κάνουν πολλά και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Το δε χειρότερο απ' όλα είναι ότι οι Τούρκοι τώρα που μιλάμε στείλουν βάση στην Κύπρο. Στείλουν στο Λευκόνικο, στο Μπογκάζι και στα Καρπάσια Ραντάρ. Στείλουν στην Κύπρο μας. Και δεν μιλάει κανείς στην Ελλάδα. Κανένας βουλευτής, κανένα κόμμα δεν λέει τίποτα για όλα αυτά που γίνονται. Και η Ελλάδα τι κάνει, συζητάει αποστρατικοποίηση των νησιών. Ζητάει δηλαδή από την Τουρκία. Έλα, εδώ είμαστε ελεύθεροι, ανοίξτε το και περιμένουμε. Είναι λάθη. Εγώ θα περίμενα από τον Έλληνα Υπουργό, τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλήσουν, κύριε αγαπητέ, κύριε Δάντια, όπως ο Υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας. Η Ευρώπη δεν έλυσε το πρόβλημα της Κύπρου επί 48 έτη και πιστεύει ότι θα λύσει άλλα προβλήματα. Οι χώρες που βομβάρδισαν τη Σερβία δεν έχουν δικαίωμα να ζητούν να ακολουθήσουμε την πολιτική τους. Τι θα έλεγα εγώ αν είμαι Πρωθυπουργός. Η Ευρώπη δεν έλυσε το πρόβλημα της Κύπρου 48 ολόκληρα χρόνια. Η Ευρώπη ζητάει από εμάς να συμμετέχουμε στην Ουκρανία,
να ακολουθήσουμε την πολιτική τους στην Ουκρανία, όταν για την Κύπρο μας δεν την ελευθέρωσε, είναι υπόδουλη, είναι υποκατοχή. Αυτό θα έλεγα εγώ. Αυτό έπρεπε να πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και επίσης, έχω πει χιλιάδες φορές, το πρόβλημα ξεκινάει, κύριε Δέντια, από εδώ και στο εξής. Και επειδή δεν θέλω να κουράσω περισσότερο, θα καταθέσω γραπτός πλέον την πρόταση ελληνικής λύσης, το κάνω γραπτός, για το πώς μπορεί να μειωθεί το ρεύμα, η τιμή του ρεύματος. Είναι μεγάλο πρόβλημα, γραπτά, στα πρακτικά της Βουλής και αυτό, γιατί βλέπω ότι αντιγράφεται όλοι, όλοι. Άκουγα τώρα το Πασόκ να μιλάει για εξορίξεις. Πρόκειται περί δάσους. 23 χρόνια κυβέρνησα. Να μιλάει για εξορίξεις ο Πρωθυπουργός. Το έλεγα από το 7-8-9, κάτι παλιότερο εδώ μέσα, αρχίες Τηλιανής, μα θυμάται. Τα έλεγα από τότε. Και τώρα ξαφνικά θυμηθήκαμε τις εξορίξεις. Σας λέγαμε μην γίνετε λιγνίτες. Τους κλείσατε. Λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό ότι αν γεμίσουμε ανεμογεννήτρες θα έχουμε φθηνό ρεύμα. Ψέμα. Η Δανία έχει 50% παραγωγή ρεύματος από ανεμογεννήτρες. Η τιμή του ρεύματος είναι και με τη δική μας. Πράγματα απλά, ξέρετε γιατί. Ασκείτε πολιτική ψέματα. Και αυτό θα το πείτε μπροστά σας. Οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες. Θα μπορούσατε να τις κάνετε, αλλά έχετε μια δυσκολία. Σε μια λέξη οφείλεται η δυσκολία σας να λύσετε το πρόβλημα. Διαπλοκή με την ολιγαρχία. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Είτε με τους λαθρέμπορους καυσίμων που καμία κυβέρνηση δεν πάταξε, γιατί δεν είναι ο μικρός εμποράκος, είναι το δηληστήριο που κάνει το λαθρεμπόριο. Από εκεί φεύγει το πετρέλαιο το φυσικό αέριο. Είτε γιατί υπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, τα παλικάρια αυτά, είναι τα γνωστά παλικάρια που έχουν δηληστήρια, που έχουν μετακινήσει σαν ενόπλια, που έχουν πολλά πράγματα. Και ενδιαφέρθηκε η κυβέρνηση να ζητήσει εξαίρεση για τους εφοπλιστές για το εμπάρκο στη Ρωσία και όχι εξαίρεση για την τιμή του ρεύματος στον Έλληνα πολίτη. Αυτά είναι λάθη. Αυτά είναι μεγάλα λάθη. Και κύριε Δέντια, κάνετε πάλι λάθος με την εκλογή στην Ουκρανία. Κάνετε τρομακτικό λάθος. Θα σου πω γιατί. Δεν είναι μόνο το γεωπολιτικό. Η Ουκρανία και η Ρωσία, η επαγγελματική τομή στην Ελλάδα, εξαρτώνται άμεσα από Ρωσία και Ουκρανία. Ακούστε. Οι αγρότες βασίζονται στο άζωτο, στο φόσφορο και στο κάλιο. Με βάση την αμμονία. Όλα αυτά προέρχονται από Ρωσία και Ουκρανία. Ξέρετε τα λοιπάσματα προέρχονται από εκεί. Πώς θα καλλιεργήσει ο αγρότης, αν εσύ επιβάλλεις εμπάργκο σε μια χώρα που σου δίνει το πρωτόγιο προϊόν για να κάνεις γεωργική καλλιέργεια. Για πείτε μου εσείς, βρήκατε ασφαλιστική λεπίδα. Όχι. Κάναμε κάτι για την επιστική κρίση που λέγαμε το 20.30 εδώ μέσα. Όχι. Κάνατε κάτι για τα κάψιμα και την ενέργεια που λέγαμε εδώ μέσα. Όχι. Πού πάμε έτσι. Από Σεπτέμβριο θα έχουμε τρομακτικά προβλήματα. Και αν διακόψει η Ρωσία τις εξαγωγές χημικών μετάλλων και διαφόρων επεξεργασμένων αερίων σε χώρες, τιτάνιο, αλουμίνιο, έτσι, που νικέλιο, κοβάλτιο, λίθιο για την κατασκευή μπαταριών, τότε έχουν τελειώσει όλα. Τι κάνουμε, ποια είναι αυτή η Ευρώπη που δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να υπηρετείς τον Ευρωπαίο πολίτη, τον Έλληνα, τον Γάλλο, τον Ιταλό, τον Γερμανό, όλους τους Ευρωπαίους και όχι την Αμερική με το ακριβό LNG που θέλει να μας δώσει ο Αμερικανικός παράγοντας. Το LNG είναι τρεις φορές επάνω. Τρεις φορές επάνω. Πού είναι, γιατί να είμαστε υπηθύνοι εμείς. Πείτε μου εσείς. Το πρόβλημα εστιάζεται στη ρίση του Ντεγκόλ, αγαπητέ κύριε Δέντια. Ο Ντεγκόλ, και καλωσορίζουμε τον κύριο Πρωθυπουργό, έλεγε: η Ευρώπη δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη Ρωσία. Ο στρατηγός Ντεγκόλ. Γιατί η Ρωσία διαθέτει τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου και ορυκτών. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν λοιπόν δεν το καταλάβουμε, θα έχουμε πρόβλημα. Και βέβαια κύριε Πρωθυπουργέ, χάρηκα πριν 1,5-2 μήνες μας είπατε για τις εξορίξεις, αλλά από τότε δεν άκουσα τίποτα. Ούτε υπεύθυνο τοποθετήσατε, ούτε κάποιον από τα κόμματα ζητήσατε να ενημερωθείτε, τίποτα από όλα αυτά. Και όταν η Ελλάδα ζητάει ενέργεια για να επιβιώσει, δεν μπορούν να καθυστερούν συνεχώς οι ελληνικές κυβερνήσεις την εξόριξη φυσικού αερίου και πετρελαίου. Και ξέρετε, από κοινά το νέο, το διάβασα και εκεί εφημερίδα. Μολάι, Λακωνία. Κάποιος λάκκος θα υπάρχει εδώ. Ανακοίνωση μεγάλης εταιρείας ότι βρέθηκε ορυκτό γερμάνιο σε τεράστια ποσότητα. Χθες. 1.300 ευρώ το κιλό. Χθες. Η εταιρεία κλιμακωτά, χαίρομαι γι' αυτό. Στις 20 κορυφαίες πρώτες ύλες του πλανήτου είναι. Στους Μολάους. Έλεγα για τιτάνιο, έλεγα για λίθιο, έλεγα για γερμάνιο στη Βουλή το 8. Τώρα επιβεβαιωνόμαστε. Γι' αυτό ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει. Αυτούς που τον οδήγησαν στην πτώχεια θα ξαναψηφίσει ή αυτούς που μπορούν να κάνουν τη χώρα να ανέβει ψηλά, πολύ ψηλά, γιατί το αξίζουν οι Έλληνες. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης.